έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη παρεμβάσης αναβάθμισης και αναζωογόνησης αστικού και φυσικού περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, στον άξονα προτεραιότητας, ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών. Πρόκειται για την πρόσκληση ΑΤΑΦ06 με τίτλο Αστική Αναζωογόνηση. Όπως ξέρετε, το Αντώνης Τρίτσης μετά την παράταση που έχει πάρει λύγει το πρόγραμμα στις 33 και ως εκ τούτου έρχεται το θέμα σήμερα της ημερησίας λόγω του κατεπήγοντος. Υπάρχει μία πρόταση που υποβάλλουμε με τρία υποέργα. Το πρώτο αφορά ένα υφιστάμενο τυροκομείο στην Νεάπολη και το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα την προηγούμενη φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι ετοιμάζεται εκεί ο Δήμος Βοϊού. Τόσο και επειδή είναι και δικό μας ιδιωτησιακά το φράγμα του Συσανίου, μια μεγάλη πρόταση αξιοποίησης. Υπάρχει και ένα τρίτο υποέργο, 5.000 για τη σύνταξη του φακέλου, όλο αυτό του μεγάλου του έργου. Ομόφωνα, τρίτο θέμα, έγκριση υποβολής πρότασης στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα 2012-2016 για το έργο με τίτλο «Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού» του ΝΟΚ Κοζάνης, προϋπολογισμός 13.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Από ό,τι ναι. Έχουμε αρκετές και μεγάλες επιτυχίες εδώ, του Ναυτικού Ομίλου Κοζάνης, που μας έχει εκπροσωπήσει σε παγκόσμιους αγώνες. Με τη μόνη διαφορά ότι οι άνθρωποι αυτοί, λόγω της κρίσης, δεν έχουν πλέον τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι έχουν ένα τρέιλορ που πρέπει να μεταφέρουν τα κανό της βάρκες κλπ, το οποίο είναι σακατεμένο και δεν υπάρχει ούτε μπορούμε να το επισκευάσουμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Τραβάνε διάφορα. Έχουν χάσει κάποιες τέτοιες δηλώσεις. Για να φέρουμε χαρακτηριστικά μέσα στο τετραπλό σκίφ των Κορασίδων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στη Σκηνά το 2020 και ενώ στην κούρσα προηγούνταν σταθερά και διεκδικούσαν το χρυσό μετάλλιο, έσπασε το κουπί την τελευταία στιγμή, στα τελευταία μέτρα και τερμάτισαν τρίτες, ας πούμε. Αυτό είναι ενδεικτικό του εξοπλισμού το οποίο έχει αυτός ο ηρωικός όμιλος που κάνει φοβερές φιλότιμες προσπάθειες και μας έχει φτάσει και μας έχει κάνει περήφανος σε παγκόσμιες διοργανώσεις. Τέταρτο θέμα, έγκριση υποβολής πρότασης στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα 2012-2016 για το έργο με τίτλο «Προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του βοηθητικού γηπέδου ρήψεων του ΔΑΚ Τολεμαΐδος». Ο προϋπολογισμός είναι 12.400 ευρώ με το ΦΠΑ. Κύριε Τσούμαρη. Είναι ακριβώς πανομοιότυπο με ένα άλλο θέμα που είχαμε περάσει κάποια άλλη στιγμή στην Οικονομική Επιτροπή. Είχε να κάνει σχέση με ένα τρακτεράκι που δώσαμε για 5 γήπεδα του Αργύλου και της γύρω περιοχής. Εδώ πρόκειται για τον έολο Μακεδονίας, ο οποίος κάποια στιγμή κρατούσε τα σκύπτρα στο Πανελλήνιο, όσον αφορά τις δικές του τις διακρίσεις, όχι τις πανελληνίες, μιλάμε τις παγκόσμιες. Απλά ήθελα να υπενθυμίσω λίγο όσοι ασχολείστε με τον κλασικό αθλητισμό. Καμαρώναμε το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες τον προπονητή τον Κοροσίδη από την Τολεμαΐδα και τη Στέλλα την Παπαδοπούλου στους δρόμους εκεί. Το 2008 είδαμε πάλι τον κύριο Κοροσίδη με την κορούλα του που είχαν φτάσει στους αγώνες του Ολυμπιακούς του Πεκίνου. Να σας πω για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων και Κοροσίδων που είχε γίνει στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε πάρει το τρίτο παγκόσμιο μετάλλιο. Εν πάση περιπτώσει, από την σεμνότητά τους κλπ. Ο Σύλλογος δεν θέλα να αναφέρουν, θέλα να πάρουν. Δεν θέλα να μείνουν στο παρελθόν, στις διακρίσεις του παρελθόντος. Θέλανε εδώ και από ό,τι αναφέρει και το εισήγηση. Υπάρχουν κάποια άτομα αυτή τη στιγμή επίκαιρα που κάνουν, συνεχίζουν αυτές τις παγκόσμιες επιτυχίες. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου, βελτίωση συστήματος ελέγχου στάθμης και παροχή στον αγωγό εκροής φράγματος Μεσοβούνου έως 11/6/2021. Όλα αυτά τα θέματα που ακολουθούν, κυρία Πρόεδρε, ναι, περάσει από το Τεχνικό Συμβούλιο και έχουν ζητήσει τις ανάλογες παρατάσεις νομίμως όπως τις δικαιούνται, τις οποίες μας εισηγείται εδώ η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με τις νόμιμες διαδικασίες και θέλουν την έγκρισή μας. Είναι μια σειρά από εγκρίσεων, παρατάσεων, όλα τα επόμενα θέματα. Ωραία, θα τα διαβάσω για να ακουστούν και τα ψηφίζουμε όλα μαζί.
8ο θέμα, έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου εργασίας διαμόρφωσης χώρων για τη στέγαση της δόησης του διοικητήριου Πτολεμαΐδος ως 36 του 2021.